Καταρχήν να σας καλησπέρισω σε αυτήν την ομιλία και να σας καλωσορίσω. Είναι γνωστό ο λόγος που μαζευτήκαμε εδώ λόγω της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών να δούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την παιδεία του γένους μας, με την παιδεία του ελληνισμού, πώς ξεκίνησε στα χρόνια των Τριών Ιεραρχών και πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα και την τερματική κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν στα χρόνια μας, εκπαιδευτικοί, μαθητές και φυσικά γονείς. Γιατί όλα αυτά στους γονείς σε εμάς έρχονται και πάνε. Καλέσαμε γι' αυτόν τον λόγο για να μας μιλήσει ένας διαπρεπής εκπαιδευτικός, θεολόγος και δάσκαλος, γνωστός σε όλους μας από τις τηλεοπτικές του εκπομπές στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, τον κύριο Δημήτριο Νατσιό. Είναι αλήθεια ότι πριν καλέσουμε κάποιον, πρέπει να το ψάξουμε καλά, να δούμε τις απόψεις του, να δούμε αν συμπίπτουν οι απόψεις του με την Εκκλησία, με τις απόψεις της Εκκλησίας, και αφού όλα αυτά έγιναν, ταυτοποιήθηκε η αυτή άποψη που έχει ο κύριος Νατσιός με την άποψη της Εκκλησίας και ζητήσαμε να έρθει λοιπόν να μας μιλήσει αναπτύσσοντας το θέμα που είπαμε πριν και να μας μιλήσει αφενός ως μελετητής των βιβλίων, ιδιαίτερα των τελευταίων, αλλά και των παλαιών από τους τρεις ιεράρχες, το τι προτείνουν οι τρεις ιεράρχες για την παιδεία. Την παιδεία, τα βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με την παιδεία σήμερα και να μας παρουσιάσει την άποψή του. Δεν θέλει ο ίδιος, όπως είπε και το πρωί απευθυνόμενος στους διδασκάλους, να επηρεάσει κάποιον, δεν θέλει να πείσει κάποιον, έρχεται να καταθέσει μια άποψη. Νομίζω ότι για πολλούς από εμάς η άποψη αυτή είναι προσιοθέτηση, αλλά δεν επιβάλλεται σε κανέναν. Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή του αιτήματος να έρθετε εδώ κοντά μας. Η όλη εκδήλωση γίνεται με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου μας. Μου είπε να μεταφέρω σε εσάς τις ευχές του και η ίδια αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί συν Θεό και στις ΕΡΕΣ. Περιμένουμε να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση, μια τέτοια ξεχωριστή ημέρα, μια εθνική γιορτή. Εσείς το είπατε πάντα το πρωί, όντως η γιορτή των Τριών Ιεραρχών είναι εθνική μας γιορτή. Γιορτάζει το γένος μας, η πατρίδα μας, η Εκκλησία μας, και ας το έχουμε πάντοτε αυτό υπόψη. Ο ελληνισμός, όπως έλεγε ένας λογοτέχνης, θυμήθηκα τώρα, την εποχή που εμφανίστηκε ο Χριστός, ήταν ένας κουρασμένος γέρος, ο οποίος όδευε για ευθανασία, θα λέγαμε. Αλλά εμφανίστηκε ο Χριστός, η πίστη μας, και τον έλαβε στους ώμους τον κουρασμένο Έλληνα, τον αρχαίο Έλληνα, ο χριστιανισμός, και τον κουβαλάει έκτοτε, τον αναγέννησε, τον κουβαλάει έκτοτε μαζί του στην ιστορία. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με το εθνικό μας θέμα, το Σκοπιανό, να πω κάτι. Έρχομαι από τον Κυλκής. Το Κυλκής είναι ιερός τόπος, αδελφοί μου. Πριν από 100 και χρόνια, 8.500 αξιωματικοί και στρατιώτες, Ελληνόπουλα, από όλο τον πλανήτη θα έλεγα, άφησαν τα ιερά τους κόκαλα στη γη της Μακεδονίας μας, γράφοντας ανεξίτηλα με το αίμα τους, υπογράφοντας αυτό που σήμερα πρέπει να τονίσουμε, ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει ιστορία. Ένας νεαρός γύρω στο 1925 Κυλκισιώτης, μάλλον ζούσε στο Κυλκής, τα πρώτα χρόνια μετά τη μάχη, κατέγραψε κάποιες εντυπώσεις πολύ αργότερα σε ένα βιβλίο, η μικρή μας πόλη. Από εκείνο το βιβλίο αποσπώ ένα ωραίο κομμάτι, μια ωραία παράγραφο, με τίτλο «Οι μαχητές του Κυλκής».
Ένα πέρα το εθνικό νεκροταφείο που κρύβει στα σπλάχνα του τα κορμιά χιλιάδων παλικαριών είναι ο τόπος μας. Και πάνω στα κορμιά αυτά στήθηκαν τα θεμέλια αυτής της πόλης. Και το σιτάρι που φτιάχνει το ψωμί μας στεργεύει και μεστώνει ρουφώντας από τη γη αίμα αντί για νερό. Κάθε λόφος γύρω μας και ένα κρανίου τόπος. Κάθε χωράφι και ένας αγρός αίματος για να χρησιμοποιήσω τους χαρακτηρισμούς του Ευαγγελίου που τόσο ταιριάζουν στην περίπτωση. Τα πρώτα χρόνια τα αλέτρια που όργωναν τη γη έφεραν στην επιφάνεια λευκά κόκαλα, κόκαλα Ελλήνων ιερά, μαζί με σκουριασμένες ξυφολόγες και δερμάτινες παλάσκες περασμένες σε ζωστήριες που έζωναν κάποτε λιγερά σώματα παλικαριών. Κι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε να θυμόμαστε πως κάποτε, σκάβοντας τις αυλές των σπιτιών μας, είχαμε βρει σκουριασμένα όπλα και ανθρώπινα κρανία. Θυμάμαι τους πρώτους περιπάτους που κάναμε με τον νηπιαγωγείο, εκεί κοντά στους πρόποδες του Αγιώνη, είναι ο λόφος που δεσπόζει τις πόλεις του Κλικής. Η δασκάλα μας έλεγε ότι οι παπαρούνες στον τόπο μας είναι πιο κόκκινες από αλλού, γιατί παίρνουν το χρώμα τους από το αίμα των σκοτωμένων παλικαριών. Και εμείς διστάζαμε να τις κόψουμε από φόβο μήπως και ματώσουμε τα χέρια μας. Ναι, αγαπητοί μου, και σήμερα ματώνουν τα χέρια όταν κόβουμε τις παπαρούνες στο Κλικής, ματώνει και η καρδιά μας όταν ακούμε ότι αυτό το αίμα, το ιερό αίμα των παλικαριών μας γίνεται καταντά προϊόν, τι άσχημη λέξη, διαπραγμάτευσης. Ό,τι κερδίθηκε, αδελφοί μου, με αίμα, δεν μπορεί να ξεπουληθεί με το μελάνι μιας υπογραφής. Και να θυμίσω αυτό που έλεγε ο μεγάλος, ο ελευθερωτής μας, ο Θοδωρής Κολοκοτρώνης. Έλεγε στα απομνημονεύματά του που υπαγόρευσε στον Τερτσέτη: «Εις τον καιρόν του προσκυνήματος εφοβήθηκα μόνο δια την πατρίδα μου. Όχι άλλη φορά, ούτε εις τα Σαρχάς, ούτε εις τον καιρό του Δράπαλη, όπου ήρθε με 30.000 στράτευμα εκλεκτό, ούτε ποτέ, μόνο εις το προσκύνημα εφοβήθηκα». Όταν μπήκε ο Ιβραήμ Πασά στην Πελοπόννησο το 1824-25, δυστυχώς με τα φλουριά αλλά και με την απειλή, πολλοί Έλληνες και οπλαρχικοί ακόμη προσκυνούσαν και γινόταν εχθροί του γένους μας. Με πιο γνωστό αυτόν τον περίφημο Νενέκο, που το όνομά του έγινε συνώνυμο πλέον της προδοσίας. Και σήμερα έχουμε Νενέκους, αλλά ας γνωρίζουν οι Νενέκοι, όσοι θέλουν να γίνουν Νενέκοι, ότι ο Κολοκοτρώνης, συνεχίζοντας τη φράση, είπε και κάτι άλλο: «Φωτιά και τσεγούρι στους προσκυνημένους». Και ο Νενέκος είχε ικτρότερος. Ο ίδιος ο γέρος του Μωριά μπήκε μέσα σε μια εκκλησία, προσευχήθηκε στην Παναγία και έδωσε εντολή σε ένα παλικάρι του να κρεμάσει τον Νενέκο προς παραδειγματισμό για όσους σκοπεύουν να προδώσουν την πατρίδα μας. Θα προδώσω την πατρίδα τότε, αλλά και σήμερα. Θα διαβάσω δύο-τρία κείμενα, αγαπητοί μου, από την εξαίσια παράδοσή μας, με αποκορύφωμα πάντοτε τους τρεις ιεράρχες. Θα αναφέρω πρώτα αυτό που ορίζουν οι τρεις ιεράρχες ως σκοπό της παιδείας μας και να το έχετε πάντοτε υπόψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε: «Παιδεία εστί μετάληψης αγιότητος». Δηλαδή, η παιδεία μας πρέπει να αποσκοπεί στην αγιότητα. Ο δάσκαλος είναι και πνευματικός, με την σημασία που δίνουμε όλοι μας των παιδιών, και πρέπει με τον τρόπο του, κυρίως με το παράδειγμά του, να τα οδηγεί τα παιδιά στον δρόμο του Χριστού, να τους κάνει αγίους. Πόσο απέχει η σημερινή παιδεία από αυτό το όραμα. Αλλά πώς μπορεί να διδάξει ο δάσκαλος? Θα το πω σύντομα, τα είπα και το πρωί, μόνο δύο προϋποθέσεις. Το πρώτο πράγμα που τονίζουν οι Άγιοι μας είναι το παράδειγμα, αδελφοί. Ή δίδασκε δια του παραδείγματος, ή μη δίδασκε, βροντοφωνάζει επιγραμματικότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και το δεύτερο, το οποίο γλυκαίνει τις ψυχές των παιδιών, η προϋπόθεση, η μεγάλη, το ριζιμιό λιθάρι πάνω στο οποίο πρέπει να στηρίζεται μια υγιής εν Χριστώ διδασκαλία, είναι η αγάπη. Ο Άγιος Χρυσόστομος μας έδωσε μια πολύ όμορφη φράση, να σας την πω πρώτα στην αρχαία γλώσσα, στη γλώσσα των πατέρων, και θα τη μεταφράσω. Έλεγε: «Έκτινον την της αγάπης σαγίνη, δάσκαλε, ή να μην το κολόν εκτραπεί η αφίδε μάλλον». Δηλαδή, να αγκαλιάζουμε, να απλώνουμε στα παιδιά μας
το δίκτυο της αγάπης και μάλιστα σε αυτούς που είναι αδύνατοι μαθητές, για να μην χαθεί, εκτραπεί το χολόν αυτό που υστερεί, αλλά η αρθή δε μάλλον, να γιατρευτεί μάλλον. Είναι πολύ μεγάλη και σπουδαία η αποστολή μας. Είναι η ιεραποστολή. Σήμερα το επάγγελμα του δασκάλου. Επαλαμβάνω, η ιεραποστολή. Και μάλιστα σε μια κοινωνία όπου ο Χριστός βρίσκεται υποδιωγμόν. Μας είχαν πει και οι Αγιορείτες Πατέρες, θυμάμαι ένα κείμενο τώρα, από το 1984, μας είχαν προειδοποιήσει, είχε τότε κυκλοφορηθεί ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Το Άγιο Όρος και η Παιδεία του Γένους». Εξαιρετικό βιβλίο. Αν είχαμε σοβαρό Υπουργείο Παιδείας, θα το δίδασκαν στα παιδαγωγικά τμήματα. Μεταξύ άλλων, οι Αγιορείτες σημείωναν, από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια, διαρκώς αυξανωμένη, να πολεμηθεί πίστης, να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να πάψει η Ορθόδοξη Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταντήσουν τα παιδιά μας εύκολη λία κάθε νοητού ή φανερού θηρίου. Και φανερό και νοητό θηρίο. Και θα δείτε πως δυστυχώς τα φανερά θηρία επέτρεψαν στα νοητά θηρία, και ξέρουμε ποια είναι τα νοητά θηρία, να εισέλθουν μέσα στα σχολεία μας. Όταν φεύγει ο Χριστός, εισέρχονται οι αντίχριστοι. Σκοπός παιδείας μας, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ούτως ο τελεότατος της διδασκαλίας όρος, όταν διόν πράτουσι και διόν λέγουσι τους μαθητευωμένους, εν άγνωση προς τον μακάριον βίον, όν ο Χριστός διετάξατο. Δηλαδή, ο άριστος όρος και σκοπός της παιδείας και της διδασκαλίας είναι αυτός, το να οδηγούν οι δάσκαλοι τους μαθητές με όσα πράττουν και με όσα λένε, ο ποιήσας και διδάξας, στο ευτυχισμένο βίο που όρισε ο Χριστός. Είμαστε όμως κοντά σε αυτή την παιδεία? Όχι, δυστυχώς. Θα διαβάσω ένα κείμενο από το από τον Παπουλάκο, από το βιβλίο του Κωστή Μπαστιά, ο Παπουλάκος, όπου ανοίγω εισαγωγικά, διαβάζουμε τα εξής. Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους Αγίους και αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να νοθέψουν τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε το δρόμο του έθνους και τα ποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε, και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγκυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουμε να το συγκυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστεψαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντάδων που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκε ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα πετάνε και πάνε να τα ξεριζώσουν. Τα άθεα γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους μας. Αυτά λοιπόν τα γράμματα τα μάθουμε στα παιδιά μας. Το δεύτερο κείμενο μας έρχεται πάλι από τον Κολοκοτρώνη και επιμένω τώρα σε λίγες μέρες, 4 Φεβρουαρίου, έχουμε και την επέτειο της κοίμησης του μεγάλου ήρωα της εθνικής μας ιστορίας. Από εκεί πρέπει να πιάσουμε το νήμα, αδελφοί μου, από τους πατέρες της Εκκλησίας μας και από τους ήρωες του γένους μας. Το είπα και το πρωί, μία φράση που τη χρησιμοποιώ συνεχώς, του Δημήτρη Καμπούροβου, που θέλει προσοχή στην ανάγνωσή της. Έλεγε λοιπόν ο Καμπούροβου, όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίσουν εμπρός, πλην του ελληνικού πρέπει να στραφεί πίσω. Εμείς έχουμε πίσω τις απαντήσεις. Και πίσω όχι στήρα, προγονολατρία και συντηρητισμός. Πίσω για να καθρεφτιστούμε και να δούμε ποιοι είμαστε. Γιατί σήμερα χάσαμε την ταυτότητά μας. Μας είπαν εκείνο το ψευτοδήλημα να γίνουμε Ευρωπαίοι. Τι θα πει Ευρωπαίος? Ο άρχοντας της ιστορίας, ο Ρωμιός, να ακολουθήσει ποιον? Τον Ευρωπαίο, τον άτυπο, τον εγκληματία? Είναι σαν να βάζεις έναν ενήλικα να πέσει στα τέσσερα για να ακολουθήσει έναν ήπιο της ιστορίας. Τι θα πει να γίνουμε Ευρωπαίοι? Και δυστυχώς, όχι μόνο, να πω και κάτι άλλο έτσι τώρα. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε κάτι σε κάποιον ο οποίος ήθελε να γίνει καλόγερος, αλλά ήταν πλούσιος συγκλητικός, αλλά ήθελε μέσα στο κελί του να έχει τα καλούδια, να περνάει και καλά. Και του λέει ο Μέγας Βασίλειος, και των μοναχών απόλεσες και συγκλητικός ουκ εγένου. Και των συγκλητικών απόλεσες, με συγχωρείτε, και μοναχός ουκ εγένου. Δηλαδή και συγκλητικός δεν είσαι, αλλά και μοναχός δεν έγινες. Και εμείς να γινόμασταν Ευρωπαίοι όπως είναι το όνειρο κάποιου,
Αλλά τι Ευρωπαίοι, η Ελλάδα, η πατρίδα μας καταστράφηκε οικονομικά. Ζούμε όλοι με την αβεβαιότητα, την αγωνία. Τα παιδιά μας που τα μεγαλώνουμε με υδρότα και με αίμα και με δάκρυα, δυστυχώς λαιλατούνται τα καλύτερα μυαλά από τους Ευρωπαίους. Εμείς τα σπουδάζουμε, εμείς ματώνουμε και τι να κάνουν τα παιδιά μας. Το 1838, να επανέλθω, ο μεγάλος Κολοκοτρώνης, περνώντας έξω από το μοναδικό τότε γυμνάσιο Αθηνών, άκουσε να διδάσκει ο δάσκαλος του γένους Γεώργιος Γενάδιος. Μια πολύ μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή. Ζήλεψε, θα λέγαμε, ο Κολοκοτρώνης, ακούγοντας το μάθημα, και προτείνει στον Γενάδιο να διδάξει και αυτός. Όντως, Οκτώβριος ήταν, την επόμενη μέρα διαδόθηκε το νέο, μαζεύτηκε όλη η Αθήνα, δεν χωρούσε το γυμνάσιο και πήγαν στην Πνίκα. Βλέπετε τη σημειολογία, εκεί που μιλούσε ο Περικλής, εκεί που μίλησε ο Απόστολος Παύλος και έφερε το φως του χριστιανισμού στη σκοτεινή τότε πατρίδα μας, εκεί μιλάει και ο Κολοκοτρώνης. Αυτή είναι η τρίσιμη ενότητα του ελληνισμού, οι τρεις κορυφές. Μεταξύ άλλων, ο Κολοκοτρώνης είπε και τα εξής σημαντικά. Εκεί ανέφερε και αυτή την φράση που είναι πολύ αχώνευτη σήμερα στους ψευτοπροοδευτικούς: όταν πιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδους. Έλεγε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης μεταξύ άλλων στα παιδιά της πατρίδας της Ελλάδος, όλων των εποχών: παιδιά μου, να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφερέδες και στα μπιλιάρδα, να δοθείτε στα σπουδά σας και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγων 2 και 3 χρόνους τη ζωή σας, παρά να περάσετε 4-5 χρόνους στην νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε στα γράμματά σας, να ακούτε τα συμβουλά των διδασκάλων και γεροντοτέρων και κατά την παροιμία ήξευρε, μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας, πολύ σημαντικό αυτό, να μην γίνει σκεπάρνη μόνο δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Έλεγε ο πολύ όμορφο και χαριτωμένο Άγιος Παΐσιος, το αναφέρω στους μαθητές μου και τους αρέσει πάρα πολύ, κλείνουμε λάθος την αντωνυμία, λέμε εγώ, εσύ, αυτός, το σωστό είναι να λέμε αυτός, εσύ και τελευταίο, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να βάζουμε το εγώ. Να σκλαβωθούμε στα γράμματα, αλλά σε ποια γράμματα? Ο Ελίτης λέει σε ένα πολύ ωραίο στιχούργημά του: πρωί-πρωί χαράματα έκοψα από τον ήλιο γράμματα, στη γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν. Ποια είναι, αδελφοί, η γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν? Είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Είναι η ελληνική γλώσσα. Τι ωραία, τι τιμή για εμάς τους Ρωμιούς, τους Έλληνες. Το Ευαγγέλιο, η οδός της σωτηρίας μας, εγγραφή στη γλώσσα μας. Το τρίτο κείμενο είναι από τον Γιώργιο Σεφέρη, τον μεγάλο μας ποιητή, ο οποίος μιλάει για τη γλώσσα μας. Δύο ρυζινιά λιθάρια, δύο κολόνες, αδελφοί μου, έχει η πατρίδα μας. Η μία ισχυρή κολόνα πάνω στην οποία στηριζόμαστε ως ιστορικός λαός είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Η πίστη μας στον Χριστό, στην Αγία Τριάδα, στον Τριαδικό Θεό. Το δεύτερο ρυζινιό λιθάρι, κολόνα που στηρίζεται η πατρίδα μας και το γένος μας, είναι η παράδοσή μας. Μέσα στην παράδοση περιέχεται η γλώσσα μας, η ιστορία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Όλα αυτά τα οποία μας δίνουν ταυτότητα και ονομαζόμαστε Έλληνες, Ρωμνοί. Έλεγε ο Σεφέρης το 1946, στα χρόνια μας πρέπει να μην το ξεχνάμε, το ζήτημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρέδουσα ή δημοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε ή όχι ελληνικά. Αν θα γράφουμε ελληνικά ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπεράγμα. Δυστυχώς τα γκρίκλις που χρησιμοποιούν σήμερα τα παιδιά είναι το εσπεράντο για το οποίο μας προειδοποιεί ο Σεφέρης. Δυστυχώς όλα γίνονται σαν να προτιμούμε το εσπεράντο, σαν να θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα τα μέσα τη γλώσσα μας. Διαμαρτύρονται πολλοί γονείς, δάσκαλος είμαι, μάχημος, έκτη δημοτικού έχω, ότι τα παιδιά τους δεν τονίζουν, δεν ξέρουν ορθογραφία, δεν μας επιτρέπουν να διορθώνουμε και τα λάθη. Θυμάμαι παλιότερα κάτι συνθήματα, κάτω τα κόκκινα γραπτά. Τι θα πει να μην διορθώνεις τα λάθη? Δηλαδή στα μαθηματικά διορθώνουμε τα λάθη αν γράψει το παιδί 3 και 3, 5, και στη γλώσσα αν γράψει τη λέξη, ξέρω εγώ, έμα με έψιλο, να μην το διορθώσουμε, να μην το δημιουργήσουμε προβλήματα? Αυτά ακούμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει πειθαρχία, ξέρετε. Και εγώ το πρωί το τόνισα για τη γλώσσα μας,
Είχαμε πριν από 30 χρόνια το λεγόμενο πολυτονικό, την αρτιμελή μορφή της γλώσσας μας, η οποία ήταν και άσκηση πειθαρχίας, διότι ένα παιδί όταν έγραφε, όπως εμείς οι παλαιότεροι τα προλάβαμε, με την αρτιμελή μορφή, με υψηλές δασίες και περιστομένης, την ώρα που έγραφε σχημάτιζε μέσα στο νου του κανόνες. Δηλαδή ο νους πειθαρχούσε στους κανόνες. Σήμερα τα παιδιά γράφουν και κοιτάνε δεξιά και αριστερά, και αν δεν βάλουν και τόνους, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει η τιμωρία, ας το πούμε έτσι. Καταργήθηκαν και οι ποινές. Σιγά σιγά θα μας απειλούν και για τη λεκτική βία τη λεγόμενη. Οι παρατηρήσεις που κάνει ο δάσκαλος θα ποινικοποιηθούν κι αυτές. Πρώτα ο μαθητής είναι το σύνθημα που ακούμε. Όχι, δεν είναι πρώτα ο μαθητής. Το τόνισε και το πρωί στους συναδέλφους μου. Ο Παλαμάς με τρεις λέξεις μας έδωσε, αγαπητοί μου, τον ορισμό του σχολείου. Σχολείων ίσον δάσκαλος. Αυτό τονίζουν και οι τρεις ιεράρχες. Η ψυχή του σχολείου είναι ο δάσκαλος. Όταν είναι καλός ο δάσκαλος, είναι καλό το σχολείο. Όταν είναι καλός ο ιερέας, είναι καλή και η ιερορία. Το σπίτι το κάνουν οι γονείς, όχι τα παιδιά. Αυτό είναι αντιστροφή αξιών. Και η επίθεση κατά της εθνικής μας ταυτότητας γίνεται μέσω τριών μαθημάτων, τα οποία προσφέρουν ταυτότητα, ιδιοπροσωπία. Τα τρία αυτά μαθήματα, αγαπητοί μου, είναι η ιστορία, η γλώσσα και τα θρησκευτικά. Σας υπενθυμίζω στην ιστορία εκείνο το κουρελούργημα της Ρεπούση με τους συνοστισμούς στο λιμάνι της Μύρνης και τις διάφορες άλλες προσβολές εναντίον της μνήμης μας και του λαού μας. Βεβαίως εκείνο το βιβλίο με τη στεναρή και δυναμική αντίδραση του λαού μας και του κλήρου και όλων, απεσήλθη, πήγε στα σκουπίδια και έλαβε ένα πολύ καλό μάθημα τότε η νέα τάξη πραγμάτων, ότι τούτος ο λαός αντιστέκεται, όπως και σήμερα αντιστέκεται στο ξεπούλημα του ιερού μας ονόματος. Η δεύτερη επίθεση γίνεται μέσω των βιβλίων γλώσσας, που είναι πολύ σημαντικά τα βιβλία γλώσσας. Οι παλιότεροι τα θυμάστε ως αναγνωστικά. Έτσι δεν τα λέγαμε. Γιατί τα λέγαμε αναγνωστικά, ξέρετε. Σήμερα δεν τα λένε αναγνωστικά. Διότι μέσω των βιβλίων αυτών γινόταν ανάγνωση του πολιτισμού μας. Η γλώσσα, η γραφή και η ανάγνωση τελειώνει στην πρώτη δημοτικού. Αλλά συνέχισαν τα βιβλία να λέγονται αναγνωστικά. Εκείνα τα βιβλία περιείχαν στοιχεία λαογραφίας, ιστορίας, γεωγραφίας. Ήταν με μία λέξη, να χρησιμοποιήσω μία λέξη που έχει σήμερα τρόπο κοινά ποινικοποιηθεί, ήταν βιβλία πατριδογνωσίας. Σήμερα έχουμε ανάγκη απόλυτα από ένα μάθημα πατριδογνωσίας. Και λέω πάντοτε σε ιερείς, σιγά σιγά η Εκκλησία να θυμηθεί το ρόλο της. Πάντοτε η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, εστάθη ελληνοσότερα. Έτσι ονόμαζε ο Ζαμπέλιος. Να θυμηθεί εκείνον τον ρόλο, τον εθναρχικό που έπαιξε την περίοδο της εκπαλωσίας μας στους Τούρκους, και σιγά σιγά να αρχίσει η Εκκλησία να σκέφτεται τα περίφημα κρυφά σχολιά. Με μάθημα πατριδογνωσίας. Γλώσσα, ιστορία, θρησκευτικά. Γιατί με αυτά που γίνονται στη δημόσια εκπαίδευση, δυστυχώς θα ξεμυρώνονται και θα ξεβαπτίζονται τα παιδιά μας. Όπως μου είπε γέροντας Αγιορείτης. Να δείξω δύο-τρία παραδείγματα από τα μαθήματα της γλώσσας και μετά θα πάω στα θρησκευτικά, γιατί κυρίως αυτό είναι το θέμα, και να καταλάβουμε όχι μόνο απέχουμε από την παιδεία των τριών ιεραρχών, τη χριστοκεντρική παιδεία των τριών ιεραρχών, αλλά ίσα ίσα η παιδεία μας είναι και εναντίον της πίστης μας, προσβάλλει την πίστη μας. Θα δείξω κάτι. Ας πούμε στη Δευτέρα Δημοτικού αυτά είναι τα βιβλία τα λεγόμενα. Καλούν οι μαθητές να γράψουν εδώ έναν ορισμό της πατρίδας μας. Νοστιμίζει το σέλιο τη φασολάδα και στη μέση δύο λάμπα φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Ένα χαζοχαρούμενο λογοπαίγνιο με το όνομα της πατρίδας μας. Το έδειξε και το πρωί στην Τετάρτη Δημοτικού ένα κείμενο για τον Άι Βασίλη με τίτλο «Η Μπουγάδα του Άι Βασίλη», όπου γράφουμε εδώ, διαβάζει ο μαθητής, βγήκε έξω στην αυλή να πω στην μπουγάδα του, κρεμάει τις κάρτσες του, τη φανέλα του, το ματίο του, το σόβρακο. Τέτοια ορολογία για ποιον, για τον Μέγα Βασίλη. Τον ασκητικότατο και φιλανθρωπότατο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον αντιμετωπίζουμε με τέτοιες άθλιες φράσεις. Να σας πάω στην Τετάρτη Δημοτικού, στο Ανθολόγιο. Για ακούστε παρακαλώ, κατά πόσον. Έχει εδώ ένα κείμενο, θα δείξω δύο-τρία πράγματα, γιατί θα χρειαζόμουν 2-3 ώρες
τότε που πήγαμε βόλτα τον επιτάφιο. Ο επιτάφιος δεν πηγαίνει βόλτα. Τα ποδήλατα πηγαίνουν βόλτα. Και στο τέλος διαβάζουμε στον επίλογο, όταν φτάσαμε στην εκκλησία ξανά, οι ψάρτες σήκωσαν τον επιτάφιο ψηλά πάνω από την πόρτα και όλοι εμείς περάσαμε από κάτω, να όπως παίζουμε το περνά, περνά η μέλισσα. Η καταληκτικότατη ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής παρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία ως ένα παιχνιδάκι που περνάει, περνάει μέλισσα. Και μετά λέμε, γιατί αγρίεψαν τα παιδιά μας, γιατί έχασαν το σέβα στα παιδιά μας. Μα αυτά τα διδάσκουμε. Αυτά είναι. Περνάει, περνάει μέλισσα ο επιτάφιος. Δεν στέκει ούτε ως παιγνιώδες κείμενο. Δεν παίζεις με τα ιερά και τα όσια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να βάλεις ένα κείμενο διασκεδαστικό, ναι, δεν θα χρησιμοποιήσω όμως τον επιτάφιο και ξέρουμε τι σημαίνει επιτάφιος. Αυτά είναι βλασφημίες. Να σας πάω στην Πέμπτη Δημοτικού, δέστε λίγο. Το αφιέρωμα στην 28η Οκτωβρίου, στο μάθημα της γλώσσης. Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και υπότιτλος. Και εμείς πήγαμε στο υπόγειο και κρυφτήκαμε. Δηλαδή το μάθημα το κεντρικό, το επίκαιρο όπως το ονομάζουμε, την ημέρα που μας κήρυξε, τον κήρυξε η Ιταλία τον πόλεμο, τι περιγράφει, είναι ψεύδος ιστορικό αυτό. Ότι μια ελληνική οικογένεια την ημέρα που ακούστηκαν οι σιρήνες του πολέμου, εκείνο της Δευτέρας το πρωινό, το μεγαλείο του γένους μας, που ξεγείθηκε ο λαός. Εμείς οι νεότεροι τα βλέπουμε στα επίκαιρα, στους δρόμους και πανηγύριζε και με το χαμόγελο στα χείλη πήγαιναν οι φαντάροι μας μπροστά, δίνοντας ένα μάθημα σε όλους τότε τους γονατισμένους Ευρωπαίους τι σημαίνει να πολεμάς σαν ο ήρωας, να πολεμάει σαν Έλληνα, σαν τον Έλληνα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας. Αντί να διδάξουμε την αυτοθυσία, τον ηρωισμό, το μεγαλείο του Έλληνα στρατιώτη και του γέρους μας, του λαού μας, τι διδάσκουμε, ότι κρύφτηκαν σαν λαγοί στα υπόγεια, οι τοπαθείς, δειλοί και φοβισμένοι και ακούσαν στο υπόγειο διάλογοι να λέει γύρισε η μαμά στον μπαμπά και του λέει τρέξε να σηκώσει τα χρήματα από την τράπεζα. Έρχεται πόλεμος. Αυτή ήταν η έννοια τους. Τα χρήματα. Δεν είναι αστεία, με συγχωρείτε. Καλά κάνετε, είναι για γελιότητες τα κείμενα. Αλλά αναφέρονται σε παιδιά τα οποία είναι αδιαμόρφωτα ιστορικά, τα οποία χτυπούν τη φιλοπατρία στο μεδούλι, έτσι. Και όταν δεν αγαπάς την πατρίδα σου και την κλέβεις και την ρημάζεις και την προδίδεις. Εγώ αυτό ξέρω. Γιατί αν έχεις Χριστό μέσα σου και φιλοπατρία, ούτε κλέβεις ούτε προδίδεις. Γιατί έχεις εσωτερικό έλεγχο. Έχεις τη συνείδησή σου, έχεις. Δεν γίνεσαι αυτό που έλεγε πολύ ο Ρωτός, αθεόφοβος. Είσαι άνθρωπος χαρά Θεού και όχι αθεόφοβος. Να μην πω και το άλλο, είμαστε σε χώρο εκκλησίας, τρέπομαι. Το κείμενο το κεντρικό για τα Χριστούγεννα, η Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Δεν έχουμε κείμενα εμείς από εξαίρετους παπαδιαμάντιδες και ο Καρκαβίτσας έχει γράψει και όλοι οι μεγάλοι ποιητές μας. Και βάζουμε η Φρικαντέλα του Τριβιζά πάνω από τις πόντα κάλαντα και βγαίνει. Ακούστε τι διαβάζουμε. Στον μπαλκόνι μάγισσα και φωνάζει σκασμό σκουπιδόπεδα. Αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα, θα το μετανιώσετε πικρά. Λέτε στο σπίτι σας τα παιδιά σκουπιδόπεδα. Είναι λέξεις και φράσεις που έχουν θέσει σε σχολικά βιβλία. Βλέπετε η κρίση, έχουμε αποπροσανατολιστεί με την οικονομική κρίση. Αλλά η μεγαλύτερη κρίση, αγαπητοί μου, είναι μέσα στην παιδεία. Και το λέω πάντοτε. Το μέρος της πατρίδας μας δεν κρίνεται ούτε στο Μαξίμου, ούτε στις Βρυξέλλες, ούτε στο Κοινοβούλιο. Το μέρος της πατρίδας μας κρίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες. Στα δρανία κάθονται οι αυριανοί δάσκαλοι, παπάδες, γονείς, οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τα ηλία και τις στίγες της πατρίδας μας. Αν συνεχιστεί αυτό, ας είμαστε έτοιμοι για ιστορική ευθανασία. Αυτό το κακό που γίνεται σήμερα. Μιλάμε για την Μακεδονία, αλλά έχουμε στο κόρφο μας τους προδότες, με συγχωρείτε. Την έδειξε και το πρωί την εικόνα. Τρεις ισότιμες, ισοϊψείς, ισόκυρες εικόνες. Καραγιώνης, Κοκκινοσκουφίτσα και Μέρας Αλέξανδρος. Και από κάτω γράψτε, έχει δημοτικό αυτό. Γράψτε μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Κολοκοτρώνης, ο Μέγας Αλέξανδρος και η Κοκκινοσκουφίτσα. Βάζουμε τον Μέγα Αλέξανδρο, την εμβληματικότερη μορφή της αρχαίας μας ιστορίας, στο σχέδιο του Θεού τον Μέγας Αλέξανδρος, στην οικονομία του Θεού να διαδοθεί η γλώσσα
και να γραφτεί το Ευαγγέλιο, το βάζουμε δίπλα στην κοκκινοσκουφίτσα. Αυτά τα τρισάντια καταθλιπτικά φράγκικα παραμυθάκια. Στα παιδιά σα γίνεται να δίνετε, αν αγοράσετε, ελληνικά παραμύθια. Που είναι παραμύθια τη χαρά, όχι η κοκκινοσκουφίτσα. Αλλά επανέρχομαι, τι δουλειά έχει ο Μέγας Αλέξανδρος δίπλα στην κοκκινοσκουφίτσα. Εδώ έχει ένα βιβλίο θεατρική αγωγή 5η-6η Δημοτικού. Εδώ γράφει το εξής: καλούνται τα παιδιά να υποδηθούν ένα ρόλο. Διαβάζω: σήμερα είσαι δαιμόνιο. Έτσι λέει. Ποιο ρόλο θα παίξει το παιδί, λες: είσαι δαιμόνιο. Τι θα πει είσαι δαιμόνιο. Τι θα πει είσαι δαιμόνιο σε δεκάχρονα παιδιά. Τι ρόλο είναι αυτό. Σχολιάζεται μόνοι σας. Αυτό θέλω να το θυμηθείτε. Όταν θα δείξουμε τα θρησκευτικά, εδώ λέει να φτιάξουν το πρόπλασμα ενός ελληνικού μοναστηρικού, έτσι γράφει. Ξέρετε τι απουσιάζει από εδώ. Δεν υπάρχει σταυρός. Θα δείτε και στα βιβλία των θρησκευτικών, όπου παρουσιάζεται η Εκκλησία, δεν υπάρχει σταυρός. Υπάρχει μοναστήριο χωρίς σταυρό. Υπάρχει. Υπάρχει για τους ηθήνοντες του Υπουργείου πρώην Εθνικής Παιδείας. Στη δέκτη δημοτικού. Πέταξαν έξω τα δημοτικά μας τραγούδια από όλα τα βιβλία και έβαλαν συνταγές μαγειρικής. Οδηγίες χρήσης καφετιέρας. Όλα τα κείμενα. Θέλω να κάνετε ένα απλό πείραμα, αγαπητοί μου. Όσοι έχετε παιδιά σε ηλικία δημοτικού σχολείου, ρωτήστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, πες μου παιδάκι μου, από την περσινή τάξη. Θυμάσαι κανένα κείμενο που σου έχει μείνει στη μνήμη σου ανεξίτηλα. Εδώ έχουμε γιαγιάδες, οι οποίες θυμούνται από τα παιδικά τους σχολικά χρόνια ποιήματα και κείμενα. Ρωτήστε τα παιδιά, πες μου, πέρυσι διάβασες κάποια κείμενα. Πες μου ένα που σου έμεινε στη μνήμη σου, που θυμάσαι 5 πράγματα. Κάτι το οποίο να το ξεχώρισες. Όχι. Δεν υπάρχουν οι μύθοι του ΕΣΟΥ που είναι διδακτικότατοι. Δεν υπάρχουν. Ας προχωρήσουμε λίγο να δούμε τώρα και το επίμαχο. Φέτος είχαμε, μετά την ιστορία, γράφονται καινούργια βιβλία ιστορίας και έστε η εσκάτη πλάνη χείρων της πρώτης, που θα είναι πολύ χειρότερα, σεβαστοί πατέρες, από εκείνο της τρεπούς. Θα αφαιρέσουν όλα τα ιστορικά, ηρωικά γεγονότα, από ό,τι μαθαίνω, και θα βάλουν μέσα στην νεότερη, του 20ου αιώνα, κυρίως επαναστάσεις κοινωνικές, προβάλλοντας τη δράση μιας συγκεκριμένης ιδεολογικής ομάδας. Ξέρετε ποια εννοώ. Αυτή που κυβερνάει. Τους νεοταξίδες. Πριν από 3-4 δεκαετίες, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος τον επισκέφτηκαν κάποιοι δάσκαλοι και τον ρώτησαν για τις απεργίες. Αυτά είναι απόσπασμα από τα βιβλία που εκδίδει η Ιερά Βουλή του Αγίου Άνω του Θεολόγου Σωσορωτή.